Ο κύριος Πέτροβης να ετοιμάζεται που αφορά την ανάκληση της υπαρθμών 128 του 2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για μία απόφαση που είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Βέβαια, δεν ξέρω, διαβάσατε νομίζω την εισήγηση. Γνωρίζετε ποιο είναι το θέμα. Να μην πηγαίνουμε σε λεπτομέρειες. Απλούστατα, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση αυτής της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητούμε να προβεί στην ανάκληση της υπαριθμών 128 / 2014 απόφασης αναφορικά με την έγκριση σχεδίου σύναψης πολιτιστικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Εργοανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΑΕ, αναπτυξιακή εταιρεία της ΠΑΜΘ, για τη λειτουργία εκθεσιακού χώρου στέγασης και φιλοξενίας έργων τέχνης. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι από αυτού, έχετε την εισήγηση μπροστά σας, να μην κάνω λεπτομερία αναφορά. Ναι, κύριε Πέτροβης. Ο κύριος Μορφίδης έχει ένα ερώτημα. Πρώτον, θα ήθελα να ρωτήσω αν μετά από αυτήν την απόφαση θα κλείσει ο χώρος. Κύριε Μορφίδη, όχι. Το σημαντικό είναι ότι είχε ληφθεί μια απόφαση για να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος. Καταρχάς είναι κτίριο της διοίκησης, δηλαδή δεχόμαστε τον κόσμο, δεχόμαστε επισήμους που επισκέπτονται την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και την Περιφέρεια. Απλούστατα, είχαμε πει αυτός ο χώρος να φιλοξενήσει έργα τέχνης, να φιλοξενήσει δράσεις πολιτιστικών φορέων. Όταν έγινε όμως η πρώτη συζήτηση, κύριε Μορφίδη, και εμείς προχωρούσαμε στην υλοποίηση αυτής της δράσης βάσει των Νομαρχιακού Συμβουλίου Αποφάσεων και μετέπειτα της Περιφέρειας, στη συνέχεια με το που αναλάβαμε, δεχθήκαμε από όλους τους πολιτιστικούς φορείς του Εύρου μορφές, αν θέλετε, ότι εξαιρέθηκαν. Δηλαδή ότι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι είχαν εξαιρετικές δράσεις αλλά και εκθέματα, θα μπορούσαν να εκθέσουν σε αυτό το χώρο και ότι δεν κλήθηκαν ποτέ σε μία γενικότερη εξαρχή συζήτηση για την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Και ότι με την συμπεριφορά της διοίκησης αποκλείεται ή εξαιρείται τμήμα του πολιτισμού. Ως εκ τούτου εμείς, και λόγω των προβλημάτων των οικονομικών που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε τη σύμβαση, καλέσαμε όλους αυτούς τους συλλόγους, έγινε μια συνάντηση το Σάββατο, στο συγκεκριμένο χώρο, κατέθεσαν προτάσεις, έγινε μια ζήμωση και τους αναφέραμε ότι προχωρούμε σε αυτή την απόφαση και επακολουθεί μια ακόμη συνάντηση όλων των πολιτιστικών πλέον φορέων, ανοιχτή πρόσκληση προς τους πάντες, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση για το πώς θα μπορούν όλοι αυτοί, μαζί με το Θρακικό Κέντρο που είχε και τη Συλλογή των Έργων Τέχνης και οποιαδήποτε άλλα έργα τέχνης, οποιασδήποτε άλλες εκθέσεις, να αξιοποιούν αυτό το χώρο προς όφελος του πολιτισμού. Αλλά συμμετέχουν πλέον όλοι άπαντες σε αυτό το διάλογο και δεν εξαιρείται όπως υπόθηκε κανείς. Ναι, και τα έργα τέχνης τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα παραμείνουν στο χώρο. Όπως... Θα παραμείνουν στο χώρο τα έργα τέχνης, κύριε Μορφίδη, σαφώς, και οποιαδήποτε άλλα έργα τέχνης έχει η περιφέρεια η δική μας, η περιφερειακή ενότητα ή ενδεχομένως και κάποιο έργο από τη Δράμα και θέλει να γίνει κάποια έκθεση, αυτός ο χώρος δεν θα, αν θέλετε, δεν θα ανήκει, όχι ανήκει, λάθος έκφραση, δεν θα υπάρχει μόνο ένας αποκλειστικός χρήστης του χώρου, ένας πολιτιστικός σύλλογος ή μια πολιτιστική εταιρεία, αλλά θα υπάρχουν όλοι οι σύλλογοι οι οποίοι ισότιμα θα συμμετέχουν με εκδηλώσεις κύρους οι οποίες αναλογούν και στην εμβληματική μορφή αυτού του χώρου. Ευχαριστώ. Ναι. Εκθέσεις. Κυρία... Κυρία Γεροστεργίου, εμείς λειτουργούμε έτσι αλλιώς στο χώρο. Είναι κτίριο της διοίκησης, όπως ξέρετε. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε. Τώρα, στα γενικότερα έξοδά μας, θα συντηρούμε. Αλλά δεν θα γίνεται κάθε μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, εκδήλωση. Βασικά, ο τρίτος όροφος που τον έχετε δει είναι το κτίριο της διοίκησης. Από εκεί και πέρα, θα καθαρίσουμε. Δηλαδή, η καθαριότητα,
τα όποια έξοδα, τα λειτουργικά, θα τα καλύπτουμε. Απλώς τώρα γίνεται μία επανεκκίνηση, αν θέλετε, όλων των συζητήσεων με όλους. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Δεν θέλουμε να θεωρείτε ότι εμείς έχουμε κάποιες συνεργασίες με συγκεκριμένους συλλόγους και αποκλείουμε άλλους συλλόγους. Όλοι ισότιμα σε ένα διάλογο για το καλό του πολιτισμού, για το καλό της περιφέρειας. Σας ευχαριστώ. Επί της ψηφοφορίας. Α, ναι κύριε Μορφίδη. Ως τοποθέτηση, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σχέση έχει με όλο το κείμενο η μεταφορά των διαθεσίμων. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση ναι, η αναφορά που γίνεται. Κύριε Μορφίδη, ναι, ήταν στην πρώτη εισήγηση. Έστειλα διορθωτικό, έχετε δίκιο. Δεν ήρθε, λυπάμαι. Θα σταλεί. Δεν ξέρω αν έχει έρθει στο Προεδρείο. Είχαμε στείλει μια. Μια διόρθωση από αυτό. Εντάξει, θα διαγραφεί αυτό. Ναι. Επί της ψηφοφορίας, ομόφωνα. Εγώ θα ψηφίσω παρόν, γιατί είμαι ο μόνος μαζί του κύριο Τρίση στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα ψηφίσει παρόν και τότε, ψηφίσω παρόν και τότε. Ο κύριος Καβαραζής λέει παρόν.